Σε 5 χρόνια το μεγάλο μου όνειρο είναι να συμμετάσχω σε αυτή την ομάδα και να έχω μια φανέλα με το τριφύλι και να γράφω το όνομά μου. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι μια ιδέα. Αθήνα Παναθηναϊκός. Είμαι βάζελος. Πολύ βάζελος. Η ζωή μου είναι ταγμένη σε Παναθηναϊκό. Γήπεδο στη Λεωφόρο, τίποτα άλλο. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις ζουν τριφύλοι. Ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι μου. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα την οποία αγάπησα και επέλεξα όταν ήμουν παιδάκι. Είναι λατρεία, είναι αγάπη, είναι πάθος, είναι πάρα πολλά πράγματα. Για μας τότε ήταν κάτι το εξωπραγματικό ο Παναθηναϊκός. Αυτή η ομάδα για την Αθήνα είναι το σύμβολο της πόλης. Το Φεβρουάριο του 1908 δημιουργήθηκε ο Παναθηναϊκός και γιόρτασε τη γέννησή του 3 μήνες μετά, μήνα Μάιο, σε μια πραγματικά εντυπωσιακή γιορτή που στήθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Την εποχή που ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός, η Αθήνα ήταν μια πόλη γύρω στις 300.000 κατοίκους. Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της Αθήνας και με τον ερχομό χιλιάδων επαρχιωτών στην Αθήνα, αναπτύχθηκε και ο Παναθηναϊκός. Η Αθήνα είναι μια πόλη που δεν έχει μια ταυτότητα, έχει πολλές. Είναι μια πόλη που γιγαντώθηκε μέσα σε πολύ λίγα χρόνια πάρα πολύ. Και είναι φυσικό οι άνθρωποι που ήρθαν στην Αθήνα, ο καθένας να έχει την ταυτότητά του. Από αυτούς, όσοι είναι πρόσφυγες, όσοι ήρθαν από τη Μικρά Ασία, κράτησαν τη ταυτότητά τους. Είναι η ΑΕΚ, η Πανιόνιος. Όσοι όμως δεν έχουν αυτό το πολύ ισχυρό στίγμα να νιώθουν ότι ήρθαν από τη Μικρά Ασία εδώ, οι υπόλοιποι που ήρθαν από τις επαρχίες τους, αυτό που τους έδωσε ταυτότητα και λένε είμαι Αθηναίος, είναι αυτή η ομάδα, είναι ο Παναθηναϊκός. Θα πρέπει να σας πω ότι όλοι οι δήμαρχοι της Αθήνας, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι, σε όλες τις μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού, φωταγωγούσαν την Αθήνα, την Ακρόπολη που τώρα βεβαίως είναι φωταγωγημένη κάθε βράδυ, αλλά τότε τη φωταγωγούσαν μόνο όταν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Οι επαρχιώτες που έρχονται στην Αθήνα, αντί να πάνε στην Ακρόπολη, έρχονται στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέραν άλλο γήπεδο. Πάμε στο γήπεδο. Όταν έλεγες πάμε στο γήπεδο, εννοούσες πάμε στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκέ, 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 μεγάλε και τρανέ. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, όταν πλήττεις όλα τα σπορπανότηνε. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά είναι η πρώτη ελληνική ομάδα ποδοσφαιρική, η οποία έδρασε προπολεμικά, η οποία έθεσε τις βάσεις για να θεμελιωθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, συμμετέχοντας στα πρώτα πρωταθλήματα που διοργάνωσε ο ΣΕΑΓΣ, ο σημερινός ΣΕΓΑΣ, την δεκαετία του 1910, τότε που το ποδόσφαιρο δεν είχε περάσει ακόμη στην ΕΠΟ, διότι δεν υπήρχε ΕΠΟ. Έχοντας λοιπόν παρουσία στα πρώτα πρωταθλήματα του ΣΕΑΓΣ, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε και τους πρώτους τίτλους του. Τη δεκαετία του 1920 ο Παναθηναϊκός, με προεξέχουσα προσωπικότητα σαφώς τον Απόστολο Νικολαίδη, ήταν αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε πρώτον ώστε να οργανωθεί η ΕΠΣΑ, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Τότε το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ, πριν διοργανωθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ήταν η πιο σημαντική ποδοσφαιρική διοργάνωση στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, τον Πανιόνιο, τον Απόλλωνα που είχαν έρθει πλέον στην Αθήνα μετά τη Μικρασιακή καταστροφή, τον Αθηναϊκό, τον Ατρόμητο που έδρευε στους Αμπελοκήπους και όχι στο Περιστέρι, ήταν οι ομάδες που συμμετείχαν στα πρώτα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Ο Γιώργος Καλαφάτης υπήρξε ο ιδρυτής του Παναθηναϊκού, μια σπουδαία φυσιογνωμία για το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Διατέλεσε και πρόεδρος της ΕΠΟ, άλλωστε, γύρω στο 1930. Το σημαντικό για αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι επικέντρωσε στο ποδόσφαιρο. Υπήρξε ένας μέγας οραματιστής, κατά την προσωπική μου άποψη. Επικέντρωσε στο ποδόσφαιρο, πίστεψε στο ποδόσφαιρο και βεβαίως δικαιώθηκε στην πορεία των χρόνων. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο για τον ιδρυτή είναι ότι στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της γέννησης του Παναθηναϊκού, από τα πρώτα χρόνια μάλλον, οργάνωσε αγώνες ποδοσφαίρου για σχολεία στο πρώτο γήπεδο του Παναθηναϊκού, κάπου στην ΑΣΟΕ, στην Οδό Πατησίων. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός εκφράζει ουσιαστικά την ιστορία της πόλης των Αθηνών και με τη μορφή που πήρε τελικά το 1908, όταν ιδρύθηκε από τον Καλαφάτη και τους φίλους του, αλλά και στη συνέχεια αποτελούσε ουσιαστικά τον άξονα του αθλητισμού γενικότερα, αλλά και του ποδοσφαίρου ειδικότερα, της Αθήνας αλλά και της Ελλάδος. Αναδείχθηκε πάρα πολλές φορές πρωταθλητής και επιπλέον πρωταγωνίστησε σε όλες τις εκδηλώσεις, σε σημείο που
επί αρχηγίας Αντώνη Ματζεβελάκη, γενικής αρχηγίας Αντώνη Ματζεβελάκη, από τα 19 τμήματα, αθλητικά τμήματα που είχε, να πάρει τα 17 πρωταθλήματα. Τεράστιο σύλλογος με τεράστια συμβολή και κυρίως εθνική συμβολή. Πράσινο το χρώμα της ομάδας μ' αγαπώ, σήμα το τριφύλι και με κάνει να ξεσπώ. Όταν παίζει μπάλα μέσα στο γήπεδο, νιώθω μαγεμένος με το Παναθηναϊκό. Τη δεκαετία του 60 ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με τη θέσπιση του πρωταθλήματος πρώτης εθνικής το 1960, ξεκινάει και τη δική του ουσιαστικά αναγέννηση, καθώς στα πρώτα 6 πρωταθλήματα κατακτά 5 τίτλους και τον έκτο το χάνει σε αγώνα μπαράζ με την ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα 63-64 που το πήραμε αίτητο, το οποίο είναι και ρεκόρ ακόμη, δεν έχει καταρρύψει η ελληνική ομάδα, 24 νίκες και 6 ισοπαλίες έκανε. Δεν έχασε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτός που παίζει στην ομάδα να είναι και οπαδός της ομάδας. Γιατί δίνει και την ψυχή του. Εγώ όταν έπαιζα τότε δεν είχα διανοηθεί ποτέ ότι μπορώ να παίζω και να χάσω. Προσπαθούσα πάντα για την νίκη. Τον πρώτο χρόνο λοιπόν στον Παναθηναϊκό παίρνουμε αίτητο το πρωτάθλημα. Και έπαιξα πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο χρόνο κράτησα 13 παιχνίδια χωρίς γκολ. Συνεχόμενα. Και έβγαλα άλλο ένα ρεκόρ. Πήρα λοιπόν στην πορεία μου 7 τίτλους, 5 πρωταθλήματα, 2 κύπελα. Πήρα ένα στρατιωτικό πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του ΣΥΣΜΟΥ και έπαιξα στα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου, μεταξύ των οποίων Μπερναμπέου και στο Μαρακάνα, με την Εθνική Βραζιλία στο 0-0. Τότε το ποδόσφαιρο ήταν ερασιτεχνικό. Ούτε χρήματα υπήρχαν, ούτε τίποτα, απλώς μετά από κάποιο παιχνίδι που γινόταν εδώ, ανάλογα με τις εισπράξεις, παίρναμε κάποια χρήματα. Τα χρήματα αυτά δεν μπορούσες να λύσεις το πρόβλημά σου, απλώς ήταν κάποια χρήματα που μπορούσες να διαβιώσεις καλύτερα από κάποιους άλλους συνομήλικούς σου, να έχεις καλύτερη ένδυση, κάπως καλύτερη, ξέρω εγώ, διασκέδαση, απλώς μια λίγο καλύτερη ζωή από κάποιους άλλους, κάποια άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις του τριμφίλοι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, σ' όλα τα σπορ πρωταθλητή παντότινε. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, σ' όλα τα σπορ πρωταθλητή παντότινε. Με τον Παναθηναϊκό με συνδέουν πάρα πολλά πράγματα. Το ουσιοδέστερο είναι ότι είχα έναν εξαιρετικό πατέρα, οικοδόμος στο επάγγελμα, και σαν δεύτερη δουλειά εργαζόταν στο γήπεδο της Λεωφόρου και έκανε ό,τι χάλαγε από μερεμέτια, από βαψίματα, τα πάντα. Έζησα πάρα πολύ ωραίες στιγμές βλέποντας, έχω δει το Δωμάζο του Λουκανίδη όταν δεν είχα πάει ακόμα στο σχολείο, τον Παπα Μανουήλ, ανθρώπους που αγαπούσαν πάρα πολύ την έννοια του συνυπάρχω, του συναθλίζομαι κλπ. Και ένα άλλο που δεν θα ξεχάσω είναι ότι επειδή τότε ήταν ένας πρόεδρος Ματζαβελάκης, σε όλους τους εργαζόμενους κάθε χρόνο και κυρίως τα Χριστούγεννα, αν είχαν παιδιά, έδινε τρομερά δώρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, μεγάλωσα σαν παιδάκι με τα δώρα του Παναθηναϊκού. Τρενάκια, μπάλες, τρομερούς κούκλους, αυτά, που όλοι είχαν μια κίνηση. Ήταν για μένα ο Παναθηναϊκός η χαρά της ζωής μου και των παιδικών μου χρόνων, η απόλαυση των παιχνιδιών, γιατί εμείς δεν θα είχαμε τη δυνατότητα ούτε κανένα παιδί στη γειτονιά να έχει σχέση με τέτοια παιχνίδια και εδέσματα και πολλά άλλα πράγματα. Τον Παναθηναϊκό τον γνώρισα πραγματικά όταν ήταν για μένα ηγέτης, το λέω αυτό. Έχω πάρα πολλούς φίλους ποδοσφαιριστές που είναι παλέμαχοι, αλλά και νέοι ποδοσφαιριστές που με βλέπουν, έρχονται, με χαιρετάνε από όλες τις ομάδες, από το 66 το λέω. Προχτές ήταν ο Δωμάζος εδώ και του λέω σε λάθος χρόνο γεννήθηκες. Γιατί εάν ήταν την εποχή του, όχι μέσης και τρίχες, από τη μία γωνία στην άλλη
διαβήτη, έστελνε την μπάλα στα πόδια του αλλουνού. Αυτός ο παίχτης ήταν απίθανος. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι η μισή ζωή μου. Μετά τη γυναίκα, τη θρησκεία είναι ο Παναθηναϊκός για μένα και η επιχείρησή μου. Γι' αυτό ζω. Γι' αυτό ζω. Εγώ πρόλαβα και το ποδόσφαιρο της τακτικής με το μεγάλο Στέφαν Μπόμπερκ, ο οποίος έφερε εδώ το 4-3-3 και μπήκαμε κι εμείς σε συστήματα, σε τακτικές τέτοιες που μπορούσαμε και στεκόμασταν και στα ελληνικά γήπεδα αλλά και στην Ευρώπη. Οφείλω να πω ότι ο Παναθηναίκος ξεπέρασε πρώτος τα σύνορα της Ελλάδος, έτσι. Δηλαδή μπορείς να πας στην άλλη άκρη του κόσμου και να σου πούνε να δεις φωτογραφίες από Παναθηναϊκούς παλιούς, γιατί ο Παναθηναϊκός άπλωσε σε όλο τον πλανήτη. Το να κερδίζεις την Μπαρτσελόνα 1-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτό είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα στην καρδιά σου και δεν σβήνει ποτέ. Ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή ελληνική ομάδα, δηλαδή η πρώτη ομάδα που φιλοδόξησε να είναι ευρωπαϊκή, να ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Προχωρείτε του πάω λιοντάρια, στο Wembley βάλτε φωτιά, σαν και εσάς διαλεκτά παλικάρια, μόνο η Ελλάδα γεννά. Το παράσημο για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο δεκαετία του 1970 είναι το Wembley. Στιγμές που είναι αξέχαστες, όταν μπήκαμε μέσα στο ναό του ποδοσφαίρου και 70.000 κόσμος αποθέωναν και τις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα μου έχει μείνει από εκείνο τον αγώνα μία στιγμή που μάλλον θα μου μείνει αξέχαστη. Ήταν η στιγμή που ο Οικονομόπουλος έκανε τη διπλή απόκρουση σε σούτ του Κρόιφ και ο Μπόμπι Τσάλτον, ο οποίος καθόταν δίπλα μου, σηκώθηκε και χειροκρότησε ένθερμα τη φάση αυτή. Η ιστορία και η πορεία της ομάδας του Παναθηναϊκού με προπονητή τον Ρότσα, που μέσα στην Ολλανδία κερδίσαμε τον Άγιαξ 1-0 και ήρθαμε την άλλη μέρα ξημερώματα στο αεροδρόμιο και είχαμε 10.000 κόσμο που μας περίμενε. Αυτές τις στιγμές δεν ξεχνιούνται και δεν μπορεί να ξεχαστούν ποτέ. Θρησκεία, ιδέα τα πάντα, είναι η Ελλάδα. Και είναι και η σχέση που έχουμε μέσα στην οικογένεια, μέσα στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το ωραίο πολύ. Μας ενώνει. I come from Tokyo and I know Panathinaikos in Japan because Panathinaikos is very famous. Because Marcus Berg plays in Panathinaikos. Στο κατάστημά μας έρχονται Έλληνες ομογενείς, έστω και για διακοπές που έρχονται, περνάνε από εδώ για να πάρουν ένα σουβενίρ. Έρχονται πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό, από Αμερική, Γερμανία, Αφρική, από παντού. Εγώ είμαι ταυτισμένος με τον Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίζει, είμαι χαρούμενος. Η οικογένειά μου, όλοι. Ο Παναθηναϊκός είναι ομαδάρα και είναι η ομάδα μου. Είμαι Αθηναίος και νιώθω Παναθηναϊκός. Είναι τατουάς πάνω μου, δεν σβήνει ποτέ. Έχω πάει με την ομάδα του Παναθηναϊκού σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Έχω πάει Ρώμη, έχω πάει Πράγα, έχω πάει Μόσχα, έχω πάει Τορόντο, έχω πάει Ντιτρόιτ, έχω πάει Βαρκελόνη, έχω πάει Μαδρίτη, στη Βρέμη, στη Γερμανία, στη Γαλλία, παντού. Σχεδόν παντού σε όλη την Ευρώπη με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πολλές φορές τυχαίνει στις παρέες που βρίσκομαι γενικά να με ρωτάνε πώς είναι τα πράγματα στα αποδυτήρια, πώς συμπεριφέρονται οι παίχτες. Από μένα δεν πρόκειται να μάθουν τίποτε. Οι πόρτες των αποδυτηρίων είναι κλειστές. Εκείνο που θυμάμαι πιο πολύ ήταν όταν ήμουν 20 χρονών και πρωτόπαιξα στον Παναθηναϊκό. Όταν μπήκα στο γήπεδο, γινόταν ένα κύπελο Σεπτεμβρίου τότε, και όταν μπήκα στο γήπεδο, τάχασα. Είχε 25.000 κόσμο, οι οποίοι φωνάζαν, φυσικό. Έπαθα απλά, γύρισα και κοίταγα γύρω-γύρω την εξέδρα, λέω, τι γίνεται εδώ.
γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν είναι απλώς το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι το γήπεδο το οποίο στέγασε γενικά το οικοδόμημα του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Αυτό το γήπεδο είναι σαν το Γουέμπλεϊ της Αγγλίας, γιατί ήταν το πρώτο γήπεδο που είχε χλωροτάπητα, το πρώτο γήπεδο που είχε προβολής και εδώ γινόντουσαν όλοι οι διεθνείς αγώνες όλων των ελληνικών ομάδων, μη δε εξαιρουμένες και της Εθνικής Ελλάδος. Έχω βάλει τα περισσότερα γκολ εδώ σε αυτό το γήπεδο, 131 γκολ σε αγώνες πρωταθλήματος από όλες τις γενιές των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Έχω να δεχθεί πρώτο σκόρ Ελλάδος 5 φορές και μία Ευρώπης. Όλα εδώ μέσα. Όταν φυτέψαν το χόρτο το 1959, δεν βάλανε φυσικό χόρτο, πετάξανε σπόρο. Ο σπόρος έβγαλε διάφορα. Λουλούδια, χόρτα. Μια φορά ήρθε μια γυναίκα από δίπλα και μάζεψε χόρτα και έκανε μια πίτα και την έδωσε στο δωμάζο που ήταν, που την άφησε να μπει, και ένα μπακούρο που είχαμε παλιά στο. Μας έδινε τα ρούχα. Φάγαμε και μισά κόσμο. Μάζευε διάφορα χόρτα. Εδώ στη γωνία και ειδικά σε εκείνη την πλευρά, που ήταν από την αριστερή πλευρά, είχε κάτι μόβ λουλουδάκια. Όταν ήμουν πιο μικρός, τα έκοβα και ζωγράφιζα κάτι τριφύλια στο τέτοιο. Εδώ επειδή τα αγαπούσα, να είμαι ειλικρινής, τις παπαρούνες επειδή ήταν κόκκινες, τις πατούσα. Και εγώ και όχι λόγω. Για τον Ολυμπιακό δεν ήταν. Το μοβ το χρώμα όμως ήταν ένα ωραίο και επειδή τα αγαπούσα δεν θα το πατήσω και πέρναγα ανάμεσα. Και οι φίλοι νομίζανε ότι κάνω τρίπλα. Έτσι νομίζανε και έτσι βγήκε. Ρε, αυτός παίζει στη γραμμή και κάνει τρίπλες απάνω. Όχι, ήταν για τα λουλούδια, δεν ήταν. Αυτό το γήπεδο, αν έχει στόμα να μιλήσει, δεν θα σταματήσει ποτέ να μιλάει. Στα παλιά τα χρόνια, εδώ κάτω στα υπόστεγα, τα υπόστεγα χρησιμοποιούνται και σαν κρυφό σχολείο. Εδώ γινόταν συγκεντρώσεις απόρων ανθρώπων με σεμινάρια εκείνης της εποχής για να μπορέσουν να σταθούν στις δύσκολες εκείνες ημέρες του εμφυλίου που είχαμε εδώ στην πατρίδα μας. Ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός επηρεάζουν τον κοινωνικό ιστό πέρα και από τα αθλητικά γεγονότα. Στο Δεκέμβρη νομίζω του 2013, όπου κάλεσε τους φιλάθλους που πηγαίναν στο γήπεδο για κάποιο μάτς να φέρνουν και τρόφιμα τα οποία θα συνέλεγε ο σύλλογος για να δώσει στους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη. Και όντως, αρκετοί των τρόφιμα μαζευτήκανε προς αυτό το σκοπό. Μια πόλη! Αθήνα! Μια ομάδα! Παναθηναϊκός! Η νέα ομάδα που πάμε να φτιάξουμε στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι το καινούριο διοκτησιακό καθεστώς, όπου ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά είναι μια εταιρεία λαϊκής βάσης, όπου το κάθε μέλος της εταιρείας αυτής, ασχέτως οικονομικής συνεισφοράς, έχει μία ψήφο και εκλέγει κάθε 3 χρόνια διοίκηση. Και ο άλλος είναι οι νέοι παίκτες μας, η ακαδημία μας, πάνω στην οποία στηριζόμαστε για το κομμάτι του ποδοσφαιρικού. Ο Παναθηναϊκός είναι για μένα χαρά, μεγάλη ομάδα. Πιστεύω πως τώρα που είμαι κοντός θα ψηλώσω όταν μεγαλώσω, θα είμαι γρήγορος, δυνατός και θα μπορώ να παίζω καλή μπάλα. Όταν κάνεις μια δουλειά σε αυτό το κομμάτι, δεν γίνεται μία μοίρα την άλλη. Θέλει οργάνωση, θέλει γνώσεις, θέλει δασκάλους, θέλει μόρφωση, θέλει πάρα πολλά. Για να φανταστείτε ότι εμείς εδώ στο Παναθηναϊκό το κομμάτι μόνο της ακαδημίας απασχολεί, μόνο το κομμάτι που είναι κοντά στα παιδιά είναι 30 άτομα. Που ξεκινώντας από τους προπονητές, ο διευθύντης ακαδημία και όλα αυτά, περνώντας από το ψυχολόγο, την εργοφυσιολόγος, γιατρο, όλα αυτά είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ μεγάλο. Η διαδικασία είναι αυτή. Εμείς δεν λέμε ότι είμαστε οι καλύτεροι, εμείς έχουμε αυτή τη φιλοσοφία και με αυτή τη φιλοσοφία προχωράμε. Ξεκινήσαμε πριν από 8 χρόνια τη συνεργασία με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των νεαρών αθλητών όλων των ομάδων της Ακαδημίας. Παράλληλα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο ποδόσφαιρο, ο διευθυντής επέλεξε και ένα πρόγραμμα για την ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εκπροσωπώ. Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες ακαδημίες επιλέγουν τα παιδιά που ταιριάζουν στο άθλημα του ποδοσφαίρου, έχουν
το ταλέντο, θα λέγαμε, για να εξειδικευτούν στο άθλημα αυτό, αλλά για την επιλογή τους στις μεγαλύτερες κατηγορίες χρειάζονται και στοιχεία προσωπικότητας. Στοχεύουμε λοιπόν παράλληλα να δώσουμε ρεθίσματα και πληροφορίες στα παιδιά να αναπτυχθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ξεκίνησα από τις ακαδημίες του κ. Χουάν. Είναι πολύ καλό στη δουλειά του, βρίσκεται κοντά στα παιδιά. Μου μάθε τα μυστικά του ποδοσφαίρου που λέμε στα ποδοσφαιρικά. Είναι πολύ καλός άνθρωπος και πιστεύω κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και δίκαια βρίσκεται εδώ που είναι. Το όνειρό μου, φυσικά να παίξω με τη φανέλα, τη βασική φανέλα του Παναθηναϊκού, σε μια κατάμεστη λεωφόρο, ως βασικός τερματοφύλακας. Κάθε μέρα φεύγω από το σχολείο, πάω ίσα-ίσα προλαβαίνω να φάω και φεύγω κατευθείαν και γυρνάω το βράδυ, πρέπει να διαβάσω. Γιατί έχουμε και το σχολείο. Αυτό που θυσιάζω είναι πολλές φορές να βγαίνω βόλτα με τους φίλους μου γιατί πρέπει να ξεκουραστώ. Θυσιάζω και διάφορα άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να παίξω ποδόσφαιρο. Η άποψή μου για να πετύχει κάποιος σε αυτή τη διαδρομή και για να καταξιωθεί ποδοσφαιρικά πρέπει εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει, πρέπει να υπάρχουν ψυχικά αποθέματα να αντέξει στη διάρκεια και στη διαδρομή όλης αυτής του αγώνα. Πιστεύω το κυριότερο προσόν που πρέπει να έχεις εκτός από το ταλέντο πρέπει να έχεις το χαρακτήρα να αντέξεις όλα αυτά τα πράγματα, σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Για μένα το ποδόσφαιρο ήταν όνειρο ζωής. Από μικρός ήταν το μοναδικό παιχνίδι που μου άρεσε. Το έκανα με την ψυχή μου. Αυτό συνεχίζω και σήμερα. Και είναι όνειρό μου να φτάσω στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Θέλουμε στα επόμενα 1-2 χρόνια να ανακαινήσουμε και να μεγαλώσουμε τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κάτι το οποίο είναι σε φάση υλοποίησης και θέλουμε και να αναπτύξουμε, να έχουμε ακαδημίες στο Κοροπή και γήπεδα να είναι τριπλάσια από ό,τι ήταν στην Παιανία για να μπορούμε να έχουμε ακόμα περισσότερα παιδιά που να είναι οι αυριανοί ποδοσφαιριστές μας, τα αυριανά μας ταλέντα. Αν με ρωτήσεις και μου πεις τι εστί ο Παναθηναϊκός για σένα, τι είναι ο Παναθηναϊκός για σένα. Ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι μου. Είναι η θρησκεία μου. Είναι τα πιο παραγωγικά μου χρόνια. Είναι η οικογένειά μου. Ο Παναθηναϊκός είναι η ζωή μου, είναι το σπίτι μου. Όπως έχουμε, ξέρω εγώ, την αγάπη προς τη μητέρα, προς τη μάνα. Την αγάπη προς τον πατέρα. Την αγάπη προς την οικογένεια. Νομίζω ότι κάπου εκεί κυμαίνεται και η αγάπη για αυτή την ομάδα. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι αυτό. Είναι τα παιδικά μου χρόνια. Είναι δηλαδή η αληθινή μου πατρίδα. Δεν θα πεθάνει ποτέ η ιδέα του Παναθηναϊκού. Όλοι θα φύγουμε, η ιδέα θα μείνει.